www.samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ στα πλαίσια της σημερινής εκπομπής και πάμε να ευχηθούμε καλό μεσημέρι στον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Μαυρατζώτη, με τον οποίο και θα συνομιλήσουμε με την ιδιότητά του ως πρόεδρου της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών ΣΑΜΟΥ. Κύριε Μαυρατζώτη, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά καταρχήν. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά κύριε Βαριά. Λοιπόν, πρόκειται για ένα θέμα, θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά ήρθε έτσι στην επικαιρότητα στις τελευταίες ημέρες του 2012 μετά από μια καταγγελία που είχε κάνει στο τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων της Σαμιακής Τηλεόρασης ο πρόεδρος του κόμματος των Φιλελευθέρων, ο κύριος Καλλιγιάννης. Από εκείνη τη μέρα μεσολάβησε άλλο ένα δημοσίευμα, μια αναδημοσίευση μάλλον, γιατί ουσιαστικά για αναδημοσίευση πρόκειται, στην οικονομική ιστοσελίδα capital.gr, το οποίο στη συνέχεια το αναδημοσιεύουμε και εμείς στο samustimes.gr. Είναι μια κατηγορία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ισχυρίζονται ότι στην ΣΑΜΟ έχει δημιουργηθεί ιατρικό μονοπόλιο. Όχι, δύο λεφτά. Θα βάλουμε τα πράγματα στη, παρακαλώ, στη θέση τους. Διότι... Όπου κάνω λάθος να μην διορθώσω. Βεβαίως έκανε λάθος. Βεβαίως, η Σαμιακή έκανε προσωπική επίθεση σε μένα. Ναι. Ότι διοικείται το νοσοκομείο από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν έχουν κάνει θέση καθιστερότερο λόγο. Αυτό είναι ένα πράγμα, ναι, που έκανε, ήταν μια προσωπική επίθεση που έκανε ο κύριος Καλλιγιάννης σε μένα και στο κόμμα. Ναι, θεωρείτε ότι αυτό είναι δεν κάτι έχει καμία δουλειά με τους συναδέλφους. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και να λέμε όπως είναι. Πήρε την απάντηση του κύριου Καλλιγιάννης, mm-hmm, από το κόμμα. Εγώ δεν ασχολήθηκα με τον κύριο Καλλιγιάννη και ούτε χρειάζεται να ασχολούμαι. Ωραία. Για να μην τα μπερδεύω με τα πράγματα, γιατί τα θολώνω με τα νερά. Ωραία, καλώς, εντάξει. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο και συζητάμε και την. Δεύτερον. Λοιπόν, δεύτερο τώρα. Έγινε λοιπόν μια δημοσίευση σε ένα Facebook blog, ναι, του κυρίου Λιαρόπουλου που, ναι, έγραφε «Αγαπητέ φίλε Λικούργο που του το στέλνουν δίθεν από τη ΣΑΜΟ», χωρίς, ναι, να γράφει ποιος του το στέλνει. Ναι. Έτσι. Το οποίο ο κύριος Λιαρόπουλος όμως το υιοθέτησε. Mm-hmm. Βάζοντας όμως τίτλο ότι πατέντα στη ΣΑΜΟ από τον κομμουνιστή βουλευτή. Α. Έτσι. Άρα λοιπόν, πάμε πάλι σε δεύτερη προσωπική επίθεση. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι ούτε το νοσοκομείο διοικείται από τους εργαζόμενους, που έχουν ένα εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ναι, ούτε οι εργαζόμενοι προτείνουν και κάνουν τις θέσεις. Μια θέση στην οποία εγώ είμαι 18 χρόνια εδώ πέρα και δεν έχει γίνει ποτέ, με όλες τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν περάσει μέχρι τώρα δεν την έχουν κάνει, διότι σκοντάφτανε στο νόμο ότι πρέπει να αυξηθούν οι θέσεις. Mm-hmm. Έτσι. Βεβαίως. Γιατί δεν πιστεύω ότι περιμένανε, ήξερε το κράτος ότι κάποια στιγμή θα γίνω βουλευτής για να μπορώ να διεκδικήσω όπως όλοι οι αστεί μια προσωποπαγή θέση, η οποία και τώρα να τη διεκδικήσεις πρέπει να δημιουργηθεί, γιατί έχουν καταργηθεί όλες. Έτσι. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση. Mm-hmm. Δεύτερον, λοιπόν, η επίθεση γίνεται στο πρόσωπο, στον τύπο των Αθηνών. Για σας ήταν γνωστό το θέμα ότι δεν έχουμε μπει στον ΕΟΠΗ από το 2011 το Δεκέμβριο, διότι 16-12 είχε ξεκινήσει ο καινούριος ΕΟΠΗ. Mm-hmm. Και οι συνάδελφοι εδώ δεν είχε μπει κανένας. Mm-hmm. Και δεν υπήρχε ο σύλλογος των ελευθέρων επαγγελματιών των γιατρών. Έγινε Απρίλιο και οι εκλογές έγιναν Ιούνιο, διότι υπήρχε μία διοικούσα. Mm-hmm. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση. Κατηγορούν λοιπόν εμένα προσωπικά, διότι αυτή τη στιγμή επάνω στην Αθήνα που γίνεται δέρζελο με τα ηλεκτρονικά, mm-hmm, που χωρίς ο κύριος Λιαρόπουλος να το κατεβάσει όταν πήρε ή τουλάχιστον να αναρτήσει την απάντηση που του στείλαμε, mm-hmm, θέλω να μου πείτε τι κρύβεται πίσω από αυτό από τη στιγμή που παίρνει μια απάντηση, γιατί δεν τη δημοσιεύει σε αυτούς τους οποίους συκοφαντεί κατά τη δική μας άποψη. Και στο κάτω κάτω της γραφής τον κύριο Λιαρόπουλο εμείς δεν τον γνωρίζουμε. Ούτε τον γνωρίζουμε. Μάθαμε λοιπόν ποιος είναι ο κύριος Λιαρόπουλος. Έχει διατελέσει σε διάφορα υπουργεία, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Υγείας. Είναι καθηγητής της νοσηλευτικής για τα οικονομικά. Είναι κρατικοδίαιτος όλα τα χρόνια. Βγήκε σε σύνταξη πριν από 2 χρόνια. Έχει δικές του εταιρείες συμβουλευτικές και δεν ξέρω αν έχει και εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τα διαγνωστικά. Mm-hmm.
και τέτοια, το δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να κάνω και εγώ τις σκέψεις τις οποίες μπορούν να μου έρθουν, γιατί κάτι πρέπει να βρω. Πέραν λοιπόν από αυτό, ο κύριος Γερόπουλος ήταν με το Πασό, κατέβηκε στις τελευταίες εκλογές με τη Δράση. Άρα είναι πολιτικό πρόσωπο, κάνει πολιτική επίθεση τη στιγμή που υπάρχει ένας προσυνεδριακός διάλογος του ΚΚΕ. Άρα λοιπόν μέσω του προσώπου μου στοχεύουν και στο ΚΚΕ. Πάμε τώρα δεύτερο, γιατί στυλιτεύουν και τους συναδέλφους εδώ πέρα. Mm-hmm. Χωρίς λοιπόν να ρωτήσει, και αυτό θα έπρεπε να το είχατε κάνει όλοι εσείς που αναρτήσατε, διότι εσείς είστε εδώ στη Σάμο και μας γνωρίζετε, ξέρατε ότι υπάρχει ο σύλλογος, έχουμε βγει στα ράδια κατά καιρός και έχουμε εξηγήσει το θέμα. Το αναρτήσατε χωρίς να μας ρωτήσετε ποια είναι η απάντηση. Εμείς σας συστήναμε την αναρτήσατε μετά. Για να μην κλείσετε, προλάβαμε. Όχι, δεν προλάβατε. Από 29 Δεκεμβρίου, όταν το αναρτήσατε μετά, είχατε χρόνο και να με ρωτήσετε. Όχι, δεν μάθετε. Ακούστε με λιγάκι, δεν έχει αναρτηθεί στις 29 Δεκεμβρίου, έχει αναρτηθεί στις 5 Ιανουαρίου. Ναι, η πρώτη ανάρτηση είναι 29 Δεκεμβρίου. Μετά το είδατε εσείς. Δεν γνωρίζω την πρώτη ανάρτηση. Το πήρατε λοιπόν, αλλά πριν το δημοσιεύσετε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχατε ρωτήσει. Είμαστε στη ΣΑΜ. Mm-hmm. Δεν είμαστε στην Αθήνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Κατηγορούν τους συναδέλφους ότι κάναμε καρτέλ. Και βάζουν βέβαια τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος εκτελεί εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Mm-hmm. Δεν είναι προσωπικές οι αποφάσεις, ούτε ξαφνικά, θα το ήθελα βέβαια, αλλά δεν είναι η αλήθεια, να είχαν γίνει όλοι οι συνάδελφοι κομμουνιστές. Για να μας κατηγορείτε συλλήφθη. Γίνεται λοιπόν, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το θέμα. Ούτε αποφάσεις έχουν πάρθει, ούτε οι συνάδελφοι γίνανε κομμουνιστές, ούτε απαγορέψανε σε κανένα συνάδελφο να πάει στο ΕΟΠΗ, διότι ο ΕΟΠΗ ξεκίνησε το 11 και είμαστε στο 13. Mm-hmm. Λοιπόν, τα καρτέλ γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι, πώς ορίζουν τις τιμές τους και πώς θα δρούνε. Αυτή τη στιγμή, μέσα σε ένα κράτος στο οποίο υπάρχει φιλελευθερισμός και καπιταλισμός, οι τιμές έχουν διαμορφωθεί και στα ιατρία πολύ χαμηλότερες από αυτές που υπήρχαν πριν και όχι στο δεκαπλάσιο που αναφέρει ο κύριος Λιαρόπουλος. Άρα λοιπόν καρτέλ δεν υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι υπάρχει και συνάδελφος που ανήκει στο σύλλογό μας και έχει κάνει σύμβαση. Αυτό αποδεικνύει ότι εμείς δεν απαγορεύουμε σε κανέναν, ναι, και ότι δεν διαγράψαμε κανέναν, ναι, με αυτά που γράφει. Εγώ απαντώ σε αυτά που γράφει ο κύριος Λιαρόπουλος και υιοθετήσατε. Να πάμε λοιπόν παρακάτω. Επιτρέψουμε κάτι, δεν υιοθετούμε κάτι. Όταν το αναρτείτε, το υιοθετείτε και δεν έχετε πάρει τη γνώμη. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν κάνω λάθος, εγώ έτσι το βλέπω. Επιτρέψτε μου, κύριε Μαυρατζώτη, δεν υιοθετούμε. Εμείς κάνουμε ανάρτηση μιας καταγγελίας. Τώρα από εκεί και μετά. Ναι, από τη στιγμή όμως που δεν ψάξατε να δείτε. Γιατί μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να καταγγέλει και εσείς να το γράφετε. Δηλαδή, άμα συκοφαντεί ο άλλος, εσείς τι κάνετε. Μα αυτομάτως έχει προσθεθεί η απάντησή σας. Ναι, γιατί προλάβαμε να τη στείλουμε. Γιατί άμα θα το αφήναμε 2-3 μέρες να κυκλοφορεί, όπως έγινε, γιατί ο Λιαρόπουλος σκοπίμως δεν το βγάζει. Εσείς αναγκαστικά το γράψατε. Γιατί την πήρατε και δεν το γράψατε. Ο άλλος το έχει πάρει και δεν το βγάζει. Τι να σας πω, ο κύριος Λιαρόπουλος θα πάρει λοιπόν το εξώδικο, γιατί σήμερα. Δεν μπορώ να απολογούμε για τον κύριο Λιαρόπουλο. Ναι, δεν απολογίστε για τον κύριο Λιαρόπουλο, αλλά το αντιγράφετε και υιοθετείτε τα που γράφει. Όχι, εμείς κάνουμε μισό λεπτάκι. Εμείς έχουμε κάνει την ανάρτηση από την οικονομική ιστοσελίδα capital.gr. Το οποίο το πήρε από τον κύριο Λιαρόπουλο. Δεν το έχουμε κάνει από τον κύριο Λιαρόπουλο. Ο οποίος το πήρε από τον κύριο Λιαρόπουλο. Δηλαδή έχει δημοσιευτεί. Δηλαδή το capital.gr, είστε σίγουροι ότι έκανε την έρευνα, γιατί μένα με πήρανε όταν το αναρτήσατε εσείς από το capital.gr. Α, δεν το γνωρίζω αυτό. Μετά που το είχαν αναρτήσει, τα αναρτήσατε εσείς και με πήρανε. Εντάξει, τα πολιτικά παιχνίδια, κύριε Σβαρνιά, ξέρω πώς παίζονται. Δεν το γνωρίζω. Έτσι, σας τα λέω, δεν το γνωρίζω, επειδή εγώ αναγκαστικά και σαν πρόεδρος και σαν πρόσωπο που βάλουμε, έπρεπε να ψάξω τα πράγματα. Κύριε Μαυρατζώτη, επιτρέψτε μου λίγο, καταλογίζετε σε μένα πολιτικό παιχνίδι? Καταλογίζω πολιτικό παιχνίδι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ, διότι το ξέρανε, ναι, κανονικά. Ξέρανε ποια είναι η Ένωση Ιατρών. Έχει συζητηθεί το θέμα με τον ΕΟΠΗ. Έχουν δοθεί οι εξηγήσεις. Και αν μη τι άλλο, επειδή είμαστε στη Σάμο, πριν το αναρτήσετε αυτό που γράφουν, έπρεπε να πάρετε τηλέφωνο να ενημερωθείτε. Και μετά να το αναρτήσετε μαζί με την απάντηση που θα σας είχαμε δώσει. Έτσι το βλέπω εγώ. Μα το έχουμε αναρτήσει με την απάντησή σας. Έτσι, μπορεί να κάνω λάθος. Κύριε Σβαρνιά, ζούμε σε μικρή χώρα. Ναι, τη Σάμο σε ένα νησί και μπορώ να ξέρω αν ρωτήσατε άλλους γιατί δεν το αναρτήσανε, όχι εσείς προσωπικά. Έτσι. Γιατί υπήρξαν και άλλοι που δεν το αναρτήσανε.
περιμένανε να πάρουν την απάντηση. Λοιπόν, ξέρω λοιπόν τι λέω. Επειδή εγώ εκπροσωπώ ένα σύλλογο, ο οποίος βάλετε αυτή τη στιγμή, mm-hmm. το λέω. Και να πω και κάτι άλλο. Παραγάλω. Μας κατηγορεί ότι κάναμε ένα σύλλογο και σαν να είναι παράνομος ο σύλλογος, mm-hmm. γιατί λέει δεν είμαστε στο σύλλογο τον ιατρικό. Λοιπόν, εμείς κάναμε ένα σύλλογο ο οποίος έχει καταστατικό, mm-hmm. έχει πρωτοκολληθεί στο πρωτοδικείο, είναι πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ταυτόχρονα ανήκουμε στον ιατρικό σύλλογο που είναι και το επιστημονικό όργανο και υπάρχει αγαστή συνεργασία χωρίς να έχουμε προβλήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, το πράγμα όμως ποιο είναι. Πέραν της σπέκουλας της πολιτικής η οποία γίνεται και της συκοφαντίας του ιατρικού κόσμου. Αυτό γίνεται για να στρέψουν το λαό ενάντια στους γιατρούς. Αποκρύπτουν την πραγματική αιτία που είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα σαν κράτος να καλύψει την υγεία και τις φαρμακευτικές ανάγκες του λαού. Άρα βάζει εξυλαστήρια θύματα τη μια τους φαρμακοποιούς, την άλλη τους γιατρούς. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί. Δεν είναι ότι η ΣΑΜΟΣ δεν εξυπηρετείται και όπως όφιλε το κράτος να εξυπηρετεί, διότι έχει. Τους γιατρούς του ΙΚΑ, Καρλόβαση και ΣΑΜΟ που ανήκουν στο ΕΟΠΗ. Έχει τους νοσοκομιακούς γιατρούς που ανήκουν στο ΕΟΠΗ. Έχει 3 περιφερειακά ιατρία με εξειδικευμένους γιατρούς γενικής ιατρικής. Άρα λοιπόν αν ήθελε να εξυπηρετήσει τον κόσμο το κράτος θα έπρεπε λοιπόν ή να είχε αυξήσει τον αριθμό, να είχε καλύψει τις θέσεις, να είχε βάλει όλες τις ειδικότητες που δεν τις έχει βάλει και αν θέλετε εγώ σας προκαλώ να βρείτε τον καινούριο οργανισμό που έμαθα ότι έκαναν συνένταξη το νοσοκομείο, να το δείτε και να τον αναρτήσετε για να δούμε και ποιες θέσεις και ποιες ειδικότητες γυρεύουν να έχουν. Και αν έχει παρακαμφθεί ο νόμος της αύξησης των κλινών, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των γιατρών που μπορούν να προσλάβουν και αν θα υπερσκυλήσουν το νόμο, ο οποίος λέει μία πρόσληψη ανά 10 απολύσεις. Mm-hmm. Τα λέω αυτά για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Εσείς είστε δημοσιογράφος, όπως αναρτήσατε αυτό μπορείτε να βρείτε. Mm-hmm. Κάντε την έρευνα, το ρεπορτάζ που λέτε και δείτε αν το νοσοκομείο έχει κάνει καινούριο οργανισμό. Mm-hmm. Γιατί ο οργανισμός που υπήρχε πριν είναι από το 82 νομίζω. Mm-hmm. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν παρακάτω. Θα μπορούσε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο να είχε καλύψει τους γιατρούς. Τι λένε λέει, δεν μπαίνετε στο ΕΟΠΗ να εξυπηρετήσετε τον κόσμο. Μα οι γιατροί του ΕΟΠΗ κάνουν στάση εργασίας και την ανακάλεσαν χθες διότι δεν τους πληρώνει το κράτος. Και πώς λοιπόν να τους πληρώσει το κράτος με 0,6% του ΑΕΠ που διαθέτει για τη δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν τι λέει. Ας πάτε λοιπόν στους ιδιώτες γιατρούς να κάνουν σύμβαση, πιέζουμε τους ιδιώτες να κάνουν σύμβαση και που δεν θα πληρωθούν ποτέ με το 6,25 που είναι το καθαρό και ταυτόχρονα το κράτος λέει ότι κάνει υγεία. Mm. Και δεν βγήκαμε ποτέ στη δημοσιότητα να λέμε συνέχεια τα πόσα χρωστάει το κάθε προηγούμενο ταμείο πριν ενταχθεί στο ΕΟΠΗ στον κάθε γιατρό της ΣΑΜΟ. Είπατε ότι για 6,75 το γράφτηκε στην ανακοίνωσή σας, ναι, καθαρά η επίσκεψη. Αυτό προκύπτει από μια διαίρεση, από πού προκύπτει αυτό? Διότι τα 10 ευρώ ναι. επί 20% ναι. που σου κρατάνε, ναι, συν τις ναι. άλλες κρατήσεις που γίνεται, είναι αυτό που κρατάνε στα ταμεία. Τόσο είναι. Να ρωτήσω κάτι. Όταν ένας γιατρός, ένας ιδιώτης γιατρός, συμβληθεί με τον ΕΟΠΗ, είναι αλήθεια το ότι έχει ένα μισθό, να το πω έτσι, δεν ξέρω, αποζημίωση, δεν ξέρω πώς ορίζεται στο νόμο, 1.300 ευρώ για κάθε 200, μέχρι ένα πλαφόν 200 ασθενών που εξετάζεται ναι, το μήνα. Και έχει συνολικά mm-hmm. αυτό που έχει υπολογιστεί με το καινούριο, γιατί mm-hmm. αυτό ήταν στην αρχή, τώρα έχει αλλάξει, δεν είχε προκαθοριστεί και αυτό. Mm-hmm. Ο γιατρός έρχεται να πάρει 480 ευρώ καθαρά ο μισθό. Δηλαδή δεν θα είναι 1.300, αλλά θα είναι 480. 480 θα είναι, ναι. Άμα μπείτε και μέσα στα site τα οποία είδατε, στις απαντήσεις που γράφουν και κάποιοι γιατροί που είναι στο ΕΟΠΗ, τα γράφουν ξεκάθαρα το πόσο είναι. Για αυτά τα 480 λοιπόν κάνουν τη στάση
εργασίας οι γιατροί οι προηγούμενοι. Αφού δεν έχει να πληρώσει αυτούς οι οποίοι είναι λίγοι που έχουν μπει. Δηλαδή είναι 1.300 ευρώ και με τις κρατήσεις πάει στα 480, έτσι. Καθαρά στο γιατρό θα πάνε 480. Γιατί έχει συσφορά στο ΙΚΑ, στο τσάι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν λέμε πράγματα, κύριε Σβαρνιά, που θέλουμε να εντυπωσιάσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σας λέω ότι όποιος θέλει να μπει στα site αυτά τα οποία παρακολουθούν, που έχουν απαντήσει συνάδελφοι οι οποίοι δεν είναι στη ΣΑΜΟ. Σας ρωτάω γιατί σε μια σχετική κουβέντα που είχαμε χθες με τον επίσης γιατρό τον κύριο, και πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λογοθέτη, έκανα αναφορά για 1.300 ευρώ ανά 200 άτομα και μάλιστα. Τα μεικτά. Ναι. Τα μεικτά. Ο κύριος Λογοθέτης μπορεί να γυρνάει στα ράδια και να λέει, αλλά δεν στήριξε στα πάνελ που είχαμε τη δημόσια δωρεά και αποκλειστική υγεία, την οποία στο κάτω κατηγραφείς εμείς σαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες την επιζητούμε και τι θέλουμε. Γιατί θέλουμε να είμαστε, να δουλεύουμε 8 ώρες και να πληρωνόμαστε ανάλογα με την επιστημονικότητα του καθημιανού και τα χρόνια τα οποία έχει εξειδικευθεί και ανάλογα με την ειδικότητα. Δεν έχουμε εμείς τέτοια προβλήματα. Ας κάνουν λοιπόν το σύστημα υγείας αποκλειστικό, να μην υπάρχει συναλλαγή μεταξύ ανθρώπου, γιατρού και φαρμακοποιού, να τα έχει δωρεάν και το κράτος να φροντίσει να καλύψει. Γιατρούς έχει, μπορεί να καλύψει άριστα και να μην λείψει στον κόσμο τίποτα. Αλλά πώς με το 0,6% του ΑΕΠ να το κάνει. Και πώς όταν αυτός ο κύριος Λιαρόπουλος, ο οποίος είναι υπέρμαχος των ιδιωτικών ιατρείων, ξαφνικά βγαίνει και τα βάζει με τους ιδιώτες γιατρούς. Και πείτε μου και ένα άλλο πράγμα, γιατί τόσα διαγνωστικά κέντρα σταματήσανε τη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, διότι δεν τους πληρώνει. Καταλάβατε, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Απλώς σας είπα, ο στόχος ήταν πρώτον να χτυπήσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα με το πρόσωπο του γιατρού και δεύτερον να συλλήφθουν τους γιατρούς, γιατί πάντα όταν μυρίζονται εκλογές, η υγεία είναι ευαίσθητος τομέας. Οπότε πουλάει και πουλάει πολύ εύκολα. Και δεν είναι συμπτώσεις. Ο κύριος Λογοθέτης έχει απαντήσει στον καθηγητή του, τον κύριο Λιαρόπουλο, από ό,τι έχει γράψει. Και δείτε λοιπόν την απάντηση που έδωσε εκεί. Έχετε και τις κασέτες που τον είχατε χθες και κάντε μια σύγκριση να δούμε αν έχει κάνει αλλαγή της παλάμης. Αν έχει αλλάξει αυτά που λέει. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί ξέρετε, μπορούμε να βάζουμε στο στόχαστρο τον κάθε άνθρωπο, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τις αιτίες γιατί τον βάζουμε. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, βεβαίως. Εγώ λοιπόν σας προτείνω να πάω να δείτε την απάντηση που είδω στο κύριο Λιαρόπουλο. Θα το αναζητήσω. Έτσι, αλλά 47 το διαβάσαν, 32 το διαβάσαν, 47 τα σχόλια. Έτσι. Λοιπόν, ναι, πάντως, έχει ένα σχόλιο κάνει όμως. Τίποτα άλλο. Επιτρέψτε μου, σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή. Θα ήθελα όμως να πάμε λίγο και στην κατά προσωπική μου άποψη ουσία του ζητήματος. Χωρίς να θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν μέχρι τώρα δεν είναι ιδιαίτερο σοβαρά και έπρεπε να υποθούν. Για το εάν υπάρχει πρόβλημα για τους κατοίκους της ΣΑΜΟΥ από όλη αυτή την κατάσταση. Υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή αντιμετωπίζει ο ασθενής πρόβλημα από το γεγονός το ότι οι ιδιώτες γιατροί δεν συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ. Οι ιδιώτες γιατροί εξετάζουν τους ασθενείς κανονικά στα ιατρία τους, ανάλογα με το βαλάντιο του καθημερινού, από ό,τι ξέρω και από τους συναδέλφους, διαμορφώνεται η τιμή και είναι πολύ πιο χαμηλή από αυτή που υπήρχε πριν από ένα χρόνο, γι' αυτό έλεγα και πριν. Το συνταγογραφούνε. Το πρόβλημα είναι ένα. Ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Καλά, αυτό. Και η υγεία είναι αγαθό. Για την οποία εμείς παλεύουμε να είναι δημόσια και αποκλειστική. Γι' αυτό το είπα και πριν. Άμα λοιπόν όμως το κράτος δεν θέλει, πρέπει να βγει να πει την αλήθεια στο λαό. Να πει ότι εγώ δεν θα σου εξασφαλίσω αυτό εσύ το οποίο γνώριζες πριν, έστω και αυτό το οποίο δεν ήταν ολοκληρωτικό, που εμείς λέμε αποκλειστικής για να είναι ολοκληρωτικό, ούτε αυτό δεν μπορεί να το δώσει. Άρα λοιπόν η εύκολη λύση είναι να βάζει τη μια τάξη ενάντια στην άλλη. Και αυτό σαν δημοσιογράφος το γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν είναι μόνο στο ιατρικό σκέλος, είτε που είναι γιατροί είτε που είναι το φάρμακο. Δεν είναι με τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία. Δεν τους έχει βάλει να κάνουν ιδιωτικές συμβάσεις, ο ΕΚΑΠ και προσωπικές συμβάσεις.
δεν γίνεται με τα καράβια. Και πού δεν γίνεται. Και να σας πω κάτι άλλο. Μόνο η υγεία είναι αγαθό. Η ενέργεια δεν είναι αγαθό. Η μισή Ελλάδα και περισσότερο είναι ξεπαγωμένη. Τι είπε όμως για το πετρέλαιο. Ότι δεν θα κατεβάσει το φόρο τον οποίο έχει. Γιατί πρέπει να μαζέψει λεφτά. Όταν πεθαίνουν ο κόσμος και έχουμε 16 θανάτους αυτές τις μέρες από το ψύχος, τι θα πει αυτό. Όταν έχουμε από τις σόμπες που καίνε γιατί θέλουν να ζεσταθούν και ο κόσμος παίρνει φωτιά το σπίτι και καίγεται, τι θα πει αυτό. Δεν κατεβάζω το φόρο γιατί πρέπει να εισπράξω. Δεν είναι αγαθό οι συγκοινωνίες. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να φύγει από εδώ όταν έχουμε 3 φορές καράβι και κάνουμε 18 και 20 ώρες να φτάσουμε, ή όταν πρέπει να πάει αναγκαστικά ή για την υγεία το πάνω στην Αθήνα να εισαχθεί σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο, δεν ξέρω πόσα λεφτά πρέπει να πληρώσει, γιατί εκεί υπάρχει το καρτέλ των αερογραμμών. Και το ξέρετε πολύ καλά και για τις συγχωνεύσεις, τις οποίες κάνανε και μετά τις αποσύρανε και τώρα τις έχουν μια άλλη μορφή. Nice. Αυτά πρέπει να βγαίνουν στην επιφάνεια και γι' αυτά πρέπει ο κόσμος να αγωνίζεται. Γιατρέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Ρεσβαρνιά, και με συγχωρείτε για το ύφος, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές τις μέρες, από τις 29 Δεκεμβρίου, γίνονται κάποια πράγματα. Ο κύριος Λυκούργος Λιαρόπουλος, απόψε εμείς θα κάνουμε γενική συνέλευση και θα το στείλουμε εξώδικο. Πιστεύω ότι αυτή θα είναι η απόφαση. Εάν δεν το κατεβάσει, γιατί κοφεύει και δεν αναρτύωται τη δικιά μας, θα πάμε μέσω δικαστηρίου. Μάλιστα. Αυτή είναι αυτή. Δεν μπορεί να συκοφαντεί τον ιατρικό κόσμο της Σάμου. Σαφώς. Να σε ευχαριστήσω, να σε ευχηθώ καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Εγώ να σας ευχηθώ καλό μεσημέρι. Γεια σας. Samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.